Μετά την παρουσίαση της προκαταρκτικής μελέτης, ο Δήμος Καλαμάτας τρέχει όλες τις διαδικασίες προκειμένου η μετεγκατάσταση των Ρωμά από την περιοχή της Αγίας Τριάδας στον χώρο της Μπριμπίτας να πάρει σάρκα και οστά. Πρόκειται για παρέμβαση για την οποία υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τους ρυθμούς εκπόνησης των μελετών να είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση από το Υπουργείο, συγκεκριμένα στον άξονα 314 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επομένως, ο Δήμος, σε συνέργεια της Διεύθυνσης Πρόνοιας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προετοιμάζει τα βήματά του. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, συντάσσονται οι μελέτες, οι προκαταρκτικές σε αυτή τη φάση, που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου. Έχει γίνει καταγραφή των οικογενειών Ρωμά από τη Διεύθυνση Πρόνοιας, εξ όσων γνωρίζω. Έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες, φαντάζομαι, και οι συνεννοήσεις από τη Διεύθυνση Πρόνοιας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τεχνικό κομμάτι, συντάσσονται οι μελέτες έτσι ώστε να υποβληθεί ένας φάκελος με ωριμότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ζητούμενο είναι να δοθεί μια βιώσιμη λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που συμπληρώνει περί τα 40 χρόνια. Παράλληλα με τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τις 64 αυτές οικογένειες, θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τα οικόπεδα που με πράξη εφαρμογής είχαν παραχωρηθεί. Έχει παρουσιαστεί ήδη ένα ενδεικτικό master plan του χώρου, το οποίο είναι ένας χώρος 60 στρεμμάτων. Θα περιλαμβάνει δίκτυα υποδομών, θα περιλαμβάνει κατοικίες, θα περιλαμβάνει κοινοφελείς χώρους καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή θα είναι ένας βιώσιμος και πολύ αξιοπρεπής χώρος. Από εκεί και πέρα, αυτές οι ενέργειες που γίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν ως απότερο σκοπό την έκδοση του ΦΕΚ της μετεγκατάστασης, που είναι ένα απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή της πρότασης. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνικές υπηρεσίες, γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την οριστικοποίηση των μελετών και τη λήψη των υπόλοιπων εγκρίσεων. Εκκρεμούν κάποιες εγκρίσεις. Κάποιες έχουν ληφθεί ήδη, όπως το Δασαρχείο Κτηματική Υπηρεσία, εκκρεμούν και κάποιες άλλες. Οι ρυθμοί εκπόνησης των μελετών είναι πολύ ικανοποιητικοί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να οριστικοποιηθούν οι μελέτες, να εκδοθεί το ΦΕΚ που σας προανέφερα, έτσι ώστε με τον ορθό βηματισμό να κατατεθεί η πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και με αυτόν τον τρόπο να λυθεί ένα χρόνιο ζήτημα, να αποδοθούν τα οικόπεδα στους ιδιοκτήτες που έχουν προκύψει από την πράξη εφαρμογής.